Λοιπόν, θα έχουμε μαζί μας σήμερα στο pressing τον κορυφαίο κατ' εμέ του αγώνα του Τσαβάτου, το ΠΑΟΚ Άρης, ο λόγος για τον Βλάντο Γιάνκοβιτς. Γεια σου, Βλάντο. Καλησπέρα. Γεια σου, παιδιά, καλησπέρα. Manchester United μόνο. Α, μπράβο, 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 μπράβο. Μπράβο το παιδί. Μπράβο το παιδί. Πάθαμε. Εντάξει. Είπα να πω με μια καλή δήλωση στην Manchester United. Την, την καλύτερη ομάδα διάλεξες. Μπράβο, μπράβο. Δεν το κρύβω κιόλας καθόλου. Έτσι, με περηφάνεια. Έχουμε πολλούς της Liverpool εδώ πέρα, αυτής της ομάδας που βλέπει πρωτάθλημα κάτι 30 χρόνια. Εδώ πέρα από το νησί. Υπάρχουν κι αυτοί. Αν και πιστεύω θα πάνε για πρωτάθλημα φέτος και αυτοί. Θα πάνε, ναι, ναι. Το πήκρανε Νίκο Βλάντο τον Νίκο το Σάββατο, σαν ρεπόρτερ του Άρη, αλλά το έδωσε ένα λόγο να χαμογελάσει. Ταιριάζουμε στην Αγγλία, εντάξει, να σου πω κάτι. Ο Βλάντο έχει περάσει και από τον Άρη, τον έχουμε δει, τον έχουμε χάρη και εκεί. Οκ, αλλά στην Αγγλία ταιριάζουμε πλέον. Ωραία. Καλή επιτυχία, παιδιά, στην ομάδα σας. Κάτι και αυτό. Καλή επιτυχία στην ομάδα σας. Βλέπεις ποδόσφαιρο, Βλάντο? Σου αρέσει, θα παρακολουθήσει αν είσαι ένα αγώνα καλό ή θα το αλλάξεις? Ναι, ναι, φανατικά. Είμαι United fan. Φανατικός. Mm-hmm. Εντάξει, στις άλλες χώρες δεν έχω κάποια συγκεκριμένη ομάδα που μου αρέσει, αλλά United βλέπω, έχω εμφανίσεις, βλέπω τα πάντα. Ίσον από αυτούς που φτάσανε σε σημείο, Βλάντο, να λένε με το Solskjaer φτάνει διοχτωνά. Όχι. δεν είμαι υπέρ της αλλαγής. Εγώ θα ήθελα να δω έργο τριετίας, πενταετίας ενός προπονητή για να μπορώ να το κρίνω. Ναι. Δηλαδή, κάτσε τώρα, συγγνώμη. Έχει δείξει και καλά δείγματα. Αλήθεια έχει δείξει αυτό. Και κακά δείγματα. Εάν έχει την τηλεόραση, Βλάντο, United Juventus και έχει έναν φοβερό αγώνα της Ευρωλίγκας απέναντι, θα δεις την United, δεν θα δεις την Ευρωλίγκα? Κοίτα. Ή ένα αγώνα NBA ενδεχομένως. Θα το αλλάζω. Θα το αλλάζει. Στα time out θα το αλλάζω. Ναι. Λοιπόν. Μάλιστα. Μεγάλη νίκη το Σάββατο, Βλάντο. Ναι. Για μένα ήσουν πρωταγωνιστής χωρίς να δικό τα παιδιά, γιατί όταν κάνεις μια τέτοια εμφάνιση δεν μπορείς να βασιστείς σε έναν παίκτη ή δύο. Πρέπει όλη η ομάδα να λειτουργήσει ρολόι. Λειτουργήσε ο ΠΑΟ, κατ' εμέ όμως ήσουν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά σε όλη τη διάρκεια που αγωνίστηκες. Δεν ξέρω αν συμμερίζεις την άποψη, προφανώς και όχι. Ξέρω ότι θα πεις ότι η ομάδα κτλ. Σε ευχαριστώ πολύ. Παρόλα αυτά είναι ομαδική νίκη. Παίζει ρόλο και ο αντίπαλος, έτσι, γιατί είναι μεγάλος αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ ο Άρης. Δηλαδή, έχει μια ιδιαίτερη σημασία το παιχνίδι αυτό και για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο να υπάρχει τέτοια αντιπαλότητα, γιατί έτσι μεγαλώνει και το άθλημα από αυτές τις αντιπαλότητες. ΠΑΟΚ Άρης, mm-hmm. Άρης ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι ωραία αυτά τα παιχνίδια. Αυτά τα ντέρμπι σου δίνουν ζωή στο άθλημα το ίδιο. Οπότε, νομίζω και η πόση σημασία έχει το μάτς για μας, αλλά επίσης το μέγεθος του αντιπάλου στα μάτια του κάθε παουτζή είναι αυτό που μας όφησε να φτάσουμε σε αυτή την νίκη. Θες λίγο να με εξηγήσεις αυτό που είπες μετά τον αγώνα, ότι κερδίσαμε από το ζέσταμα? Νομίζω κάπως έτσι, ναι, το είπες. Μπαίνοντας να κάνω προσωπικά εγώ ζέσταμα και κάποιοι από τους συμπέρασμους μου που το συζητήσαμε, είδαμε κόσμο μια μισή ώρα πριν το μάτς να είναι εκεί. Ήταν το πρώτο μάτς φέτος, ας πούμε, που είδα τόσο κόσμο μαζεμένο από την αρχή με συνθήματα. Η όθηση αυτή είναι που νομίζω ότι μας έβαλε σε αυτό το κλίμα νίκης τόσο νωρίς. Αυτό mm-hmm. εννοώ. Mm-hmm. Άρα σας λείπει αυτός ο κόσμος και στην πλειοψηφία των αγώνων με σεζόν που... Σε ποιον δεν ναι, λείπει ο κόσμος? Δεν είναι, ναι, ναι, που, δεν είναι τόσο πολύ. Με τις εποχές που ζούμε που παίζανε στα άδεια γήπεδα, παιδιά. Ναι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αλλά άλλο το να παίζεις και να βλέπεις καρέκλες και άλλο το να παίζεις και να βλέπεις κόσμο, αντιδράσεις, είτε ευχάριστες είτε δυσάρεστες, είναι με κόσμο, είναι ζωντανό. Είναι ζωντανό το μάτι. Αυτό που είπες, Βλάντο, επίσης στις δηλώσεις σου, ότι με τέτοιο κόσμο και τέτοια ατμόσφαιρα παίζεις και κουτσός, αναφερόσουν και στον εαυτό σου, ήσουν έτοιμος γιατί ήσουν από τραυματισμό? Εγώ αναφέρομαι σε οποιονδήποτε είναι ή ήταν mm-hmm. τη φάση που είμαι, ότι όταν παίζεις ένα εντός έδρας παιχνίδι στο γήπεδό σου και έχεις κόσμο και έχεις ατμόσφαιρα, δηλαδή αν σου δίνεται η δυνατότητα από τους γιατρούς, ναι, μεν να ρισκάρεις για θέματα υποτροπής ή θέματα τραυματισμού, αλλά να έχεις να παίρνεις εσύ την απόφαση να παίξεις, είναι πολύ μεγάλο. Αλήθεια, δηλαδή δεν ξέρω κάποιον συναθλητή μου που να μην θέλει να παίξει εντός έδρας mm-hmm. τη θέση που ήμουν εγώ.
Είσαι καλά τώρα εσύ, εντάξει, το έχεις και περάσει το θέμα. Γιατί η ομάδα έχει χτυπηθεί πολύ από τραυματισμούς και νομίζω και το μάτι του κότσα έχει φοβηθεί. Βέβαια. Μέσα στο παιχνίδι είναι και τραυματισμοί πάντα. Εγώ είμαι καλά, εντάξει. Για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα λίγες παραπάνω μέρες να μπορώ να είμαι 100% έτοιμος, αλλά εγώ, επειδή το παιχνίδι ήταν κυριολεκτικά πάρα πολύ σημαντικό για μας, όχι μόνο επειδή παίζανε εναντίον τον Άρη, αλλά επειδή στη βαθμολογική θέση που βρισκόμαστε, κάθε μάτς μετράει για μας. Και θέλουμε να γυρίσουμε προς το πάνω μέρος του ταμπλό σιγά-σιγά, γιατί καλοί τραυματισμοί υπάρχουν δικαιολογίες, αλλά αποτελέσματα είναι αυτό που θέλει ο καθένας μας. Η νίκη αυτή κάνει την ομάδα να αισθάνεται καλύτερα, προφανώς, Είναι μια μεγάλη νίκη, προφανώς και σου δίνει ψυχολογία, αλλά κάθε μάτς είναι και ξεχωριστό. Το μάτς έγινε, κερδίσαμε, αλλά προχωράμε τώρα στα επόμενα και τα κρίσιμα μάτς που έχουμε μπροστά μας, γιατί ουσιαστικά παίζουμε πολλά σημαντικά μάτς μέσα στο Δεκέμβριο. Και ένα από αυτά είναι φυσικά και το μάτς εκτός έδρας με τον Ιωνικό, αλλά παίζουμε με την Ιγκοκέα μέσα, το οποίο είναι αν τελικός. Θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Βέβαια. Και σε τι θέση θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Και μετά έχουμε και το κύπελο. Ποιο μάτς, Βλάντο, τριγυρίζεις στο κεφάλι σου από αυτά που χάσατε και λες ότι αυτό δεν έπαιρνε να χαθεί? Γιατί έχασε πάνω από 2-3-4 παιχνίδια, τα έχασε στην τελευταία επίθεση ουσιαστικά. Ένα συγκεκριμένο πρέπει να σου πω, έτσι. Ένα, ναι, αυτό που πραγματικά όταν το σκέφτεσαι τσατίζει και με τον εαυτό σου και με τους συμπαίκτες. Το μάτς με το Περιστέρι δεν το έχω ξεχάσει ακόμα, η αλήθεια είναι. Είναι ένα μάτς το οποίο το κερδίζαμε 15 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και καταφέραμε και το χάσαμε με ένα buzzer beater που ήμασταν 2 πόντους πάνω, που μπορούσαμε να κάνουμε και φάουλ, αλλά αποφασίσαμε να μην κάνουμε φάουλ και να μην βοηθήσουμε φυσικά. Mm-hmm. Δυστυχώς βοηθήσαμε από την πλευρά της βοήθειας και φάγαμε ένα τρίποντο μαχαιριά ουσιαστικά. Αυτό είναι ένα μάτι το οποίο μου έρχεται στο μυαλό πρώτο. Ναι. Πόσο έχει βοηθήσει την ομάδα ο Βαγγέλης ο Μάντζαρης, ένα παιδί που γνωρίζεται από παιδιά ουσιαστικά? Ναι, το Βαγγέλη το γνωρίζω από τα 13 μου, οπότε το γνωρίζω 18 χρόνια. Από παιδιά, ναι. Σχεδόν, ναι. Μας έχει δώσει μια σταθερότητα στη θέση του ένα. Ξέρουμε τι μπορεί να μας προσφέρει. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι κάτι που μας έλειπε σαν σύνολο. Έχει μεγάλη εμπειρία, ξέρει να διαχειριστεί καταστάσεις. Νομίζω ότι μας τέριαξε κουτί. Είναι αυτό που χρειαζόμασταν. Mm-hmm. Το ότι η ομάδα προχωράει έχοντας τραυματίες παίκτες κλειδιά, όπως ήταν όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, ή και ο Γκρίφιν, ή και τώρα ο Τζόσο Κάρτερ που είναι εκτός, έχει να κάνει με τη δουλειά που έχετε κάνει ήδη? Ανεβάζετε εσείς οι υπόλοιποι τον πύχη για να καλύψετε τα κενά? Πώς λειτουργεί? Γιατί δεν είναι ότι η ομάδα έχει τραυματισμούς, είναι ότι έχει τραυματισμούς και ο δικός σου παιχτών που είναι οι λεγόμενοι βασικοί. Και ο Μάρβιν, ναι, με κορονοϊό 2 εβδομάδες. Είναι παίκτες κλειδιά όλοι είστε. Είναι βασικοί παίκτες. Πώς το διαχειρίζεστε? Πρέπει να προσαρμόζεσαι. Ευτυχώς ο coach έχει βρει κάποιες λύσεις έτσι ώστε να μπορούμε να ταιριάξουμε και να συμπληρώσουμε τα κενά λόγω των απουσιών. Νομίζω ότι αναγκάζονται κάποιοι παίκτες να παίξουν σε άλλες θέσεις. Από ό,τι ξέρω ψάχνουμε και για έναν παίκτη να συμπληρώσει το κενό που έχει αφήσει ο Josh. Δίνεται ευκαιρία και σε κάποια παιδιά τα οποία ίσως ήταν να παίζουν πιο λίγο καιρό, ο ρόλος τους μεγαλώνει. Εντάξει, όλα αυτά να ξέρετε ότι και με τις εποχές που ζούμε, ξαναλέω, ότι δίνεται ευκαιρία στον κόσμο, πρέπει να προσαρμόζεσαι. Είναι πολλά, δηλαδή είναι μέσα στο παιχνίδι όλα αυτά οι τραυματισμοί. Βέβαια, θα μου πεις το πρώτο τρίμηνο μόνο με τραυματίες, mm-hmm. αλλά έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε? Ναι, δυστυχώς. Από την ημέρα που ήρθες μέχρι τώρα είναι ένα καλό δείγμα, νομίζω. Βρήκες κάτι. Βρήκες ένα θετικό που δεν περίμενες στην ομάδα? Γιατί εντάξει, φαντάζομαι ήξερες τη δυναμική, ήξερες τον κόσμο, ήξερες την ιστορία της ομάδας. Πολλούς συμπαίκτες σου τους ήξερες, είτε έπαιξες μαζί τους ως αντίπαλοι. Βρήκες κάτι που δεν το περίμενες γενικότερα στην ομάδα και στον περίγυρό της? Εντάξει, κοίτα να δεις. Τα είχα ακούσει. Άλλο όμως το να τα ακούσεις και άλλο το να το ζεις από μέσα. Το κλίμα είναι πάρα πολύ οικογενειακό. Mm-hmm. Λειτουργεί σε προδιαγραφές για μένα εξωτερικού όλο το κλαμπ, όλος ο σύλλογος.
Mm-hmm. Νομίζω ότι η ασφάλεια και η ηρεμία που μπορεί να δώσει ειδικά ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, όλοι που είναι γύρω στην ομάδα και βοηθούν ουσιαστικά οικονομικά έτσι ώστε να ξεχρεώσει ο ΠΑΟ, αλλά παράλληλα να τρέχει κιόλας το project της φετινής χρονιάς, νομίζω ότι είναι ένα πακέτο το οποίο όσο και να μου το λέγανε και να το άκουγα και να το είχα συζητήσει πριν να αποφασίσω να έρθω, υλοποιείται και είναι σε πάρα πολύ μεγάλο σημείο σε φάση εξωτερικό. Αυτό μπορώ να πω, ότι είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη η καθημερινότητα για όλους μας που βρισκόμαστε σε αυτό το κλαμπ, γιατί το έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι που στηρίζουν από πίσω. Φαντάζομαι μέτρησε αυτό πριν πάρει την απόφαση, Βλάντο, γιατί το έχουν πει, ας πούμε, ο Γκρίφιν, ο Λόβ, ο Κάρτερ, παιδιά που ήταν και από πέρυσι, ότι ήταν στοιχείο σημαντικό. Ότι δεν είχαμε να σκεφτούμε τίποτα άλλο πέρα από τη δουλειά μας στο παρκέ. Να σε ρωτήσω κάτι. Σε ποιον δεν αρέσει να πηγαίνει και να ξέρει ότι αυτό που κάνει, αυτό που δουλεύει, αυτό που πάει καθημερινά προπονείται, ότι δεν θα είναι υγιής και δεν θα είσαι σίγουρος και θα έχεις το κεφάλι σου ησυχό, ναι, και δεν θα πρέπει να κάθεσαι και να αναλώνεσαι σε πράγματα τα οποία δεν είναι για σένα. Όχι, σε όλους αρέσει και σε όλες τις δουλειές μας, αλλά ξέρεις πολύ καλά στην Ελλάδα. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος εκεί έξω που δεν θέλει να έχει το κεφάλι του ήσυχο και να είναι ήρεμος στη δουλειά του. Ναι, συνέχισε, Βλάτο, ολοκλήρωσε. Όχι, αυτό είναι που βγάζει και την υγεία προς τα έξω. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορείς να ασχολείσαι μόνο με το μπάσκετ και με το να προπονήσεις και να γίνεσαι καλύτερος και να σκέφτεσαι την τακτική και τον αγώνα και τα καθεξής. Είναι μέρος της δουλειάς. Καλώς ή κακώς, από τους πραγμάτων, από τότε που έγινε επαγγελματικός ο αθλητισμός και ειδικά η καλαθοσφαίριση, πρέπει να είναι και ανάλογα καλά και υγιής το περιβάλλον του κάθε αθλητή. Με έναν πρόεδρο που ταξιδεύετε μαζί, υπάρχει ισορροπία ή έχετε γίνει και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι κολλητοί και παίζετε και σφαλιάρες που λέει ο λόγος? Υπάρχει ισορροπία, είναι δικιά μου πορεία. Γιατί είναι μέλος της ομάδας, ενεργό ο πρόεδρος. Ταξιδεύει, είναι στον πάγκο, είναι μαζί σας συνέχεια. Στις προπονήσεις μαθαίνω κάθε μέρα. Και ο κ. Χατζόπουλος αλλά και ο κ. Τριλεράκης είναι πάντα μαζί μας. Σε εκτός, στις νίκες, στις ήττες. Είναι πάρα πολύ ωραίο για μένα αυτό, γιατί όντως οι άνθρωποι το ζουν την καθημερινότητα, ζουν σαν μέρος της ομάδας που είναι. Οπότε, γιατί και όχι. Εμένα μου αρέσει που ταξιδεύουν, που κάθονται μαζί μας, που μας μιλάνε, μας συμβουλεύουν, μας στηρίζουν, κάνουμε την πλάκα. Είναι μια ωραία καθημερινότητα. Αλήθεια σου λέω, δεν είναι κάτι το οποίο ούτε το... Όχι, με καλό σκεπτικό το είπα, ναι, αν υπάρχει ισορροπία ή την γίνει φιλαράκι όλοι μαζί. Δηλαδή, ναι, είναι ωραίο, όπου χρειαστεί σοβαρότητα, υπάρχει σοβαρότητα από τον πρόεδρο. Να είναι, ξέρω εγώ, μετά ο ρόλος πρόεδρου παίκτη. Φυσικά και υπάρχει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια εταιρεία η οποία βέβαια έχει 400 άτομα από κάτω του που πρέπει να προσέχει, να μιλάει, να τους συμβουλεύει, να τους δίνει μια ασφάλεια. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ακριβώς που είναι και τι κάνει. Δεν είναι κάποιος ο οποίος απλά έτσι αποφάσισε μια μέρα να γίνει πρόεδρος σε μια ομάδα. Δεν νομίζω να έχει κάτι τέτοιο. Ναι. Είναι, αλήθεια, είναι μια καθημερινότητα, σας ξαναλέω, που σπάνια. Υπάρχει στο μυαλό σας ο προημιτελικός με τον Προμηθέα, Βλάντο, ή ακόμα είναι νωρίς, προέχουν άλλα παιχνίδια, τον Ιωνικό, η Κοκκέα? Στο ΟΤΑΟ, γιατί είναι μάτσε που μπορεί να σε πάει στο Final Four και εκεί θα δούμε πώς θα είναι και οι ισορροπίες, είναι λίγο διαφορετικό από το πρωτάθλημα και από το Champions League. Είναι, θέλει η ομάδα και ο κόσμος και γενικά όλος ο σύλλογος πεινάει για τίτλους. Είναι λογικό για μένα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να αποτρέχουμε από καταστάσεις. Είναι μπροστά μας αυτό το παιχνίδι, αλλά βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Φυσικά ο κάθε σύλλογος παλεύει για κάτι, αλλά ο τίτλος είναι αυτός που δικαιώνεσαι, που λέει ο λόγος. Ναι. Είναι στα πλάνα αυτό το παιχνίδι να χτυπηθεί και φυσικά ένα Final Four το οποίο θα κάνει καλό για όλους μας, αλλά παρά έχουμε και το παιχνίδι που με το γενικό και το παιχνίδι με την Τσεντεβίτα που είναι εξίσου σημαντικά πριν φτάσουμε στο knockout. Όντως, από ό,τι φαίνεται, κάτι τελευταίο, δεν υπάρχει ομάδα, Βλάντο, που να
είναι πιο αδύναμη από τις άλλες της μπάσκετ λίγκ και να πεις ότι εύκολα, δύσκολα. Βλέπουμε αποτελέσματα που δεν τα περιμέναμε. Γενικώς θα την πω αγωνιστική μέχρι τώρα. Η εικόνα του Άρη για μας είναι ότι ήταν πριν το μάτσο ότι είναι μια ομάδα η οποία κερδίζει, παίζει σκληρά. Με λίγα λόγια πήραμε μάθημα από τους παίχτες του Άρη το πώς προσεγγίζουν τα παιχνίδια, γιατί τα προσεγγίζουν χωρίς αύριο. Και γι' αυτό και εμείς μπήκαμε ακόμα πιο δυνατά από ό,τι παίζανε αυτοί στα προηγούμενα μάτς. Με το Περιστέρι ή με τον Προμηθέα εκτός έδρας ή με τον Παναθηναϊκό που κερδίσανε. Οπότε για μας ο οδηγός για να κερδίσουμε τον Άρη ήταν να παίξουμε πιο σκληρά από αυτούς ακόμα πιο πολύ. Βλέποντας τον Άρη, επειδή έχεις από ό,τι καταλαβαίνω και πολύ καλή εικόνα μέχρι στιγμής σεζόν, θεωρείς ότι είναι μια για την ομάδα, βλέπουμε μέχρι στιγμής μια κακή παρένθεση το ματς του περασμένου Σαββάτου? Εντάξει, είναι ένα ματς, θεωρώ. Είναι ένα ματς που κάθε ομάδα δικαιούται να κάνει ένα κακό ματς, ιδίως κατά διάρκεια της σεζόν. Τα παιδιά παλεύουν που είναι στο σύλλογο, δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη θέληση από την πλευρά τους, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει και ο σύλλογος να βοηθήσει την κατάσταση. Είναι η καταστάση κάθε ομάδα που είναι ξεχωριστές. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι ήταν μια κατάσταση. Βέβαια εμείς δεν δώσαμε και περιθώριο για να μπορούν να αντιδράσουν. Για τον Άρη παίξανε και μπασκετικοί που λένε περισσότερο, γιατί εμείς είμαστε και ποδοσφαιρικοί, και άλλα πράγματα ρόλο, όπως ήταν και η απειρία, να το πω έτσι, που έχει ως ομάδα για πολλούς Αμερικανούς. Είναι κάτι καινούριο αυτό το οποίο βιώνουν φέτος τον Άρη. Αλλά είναι και ένα ντέρμπι που πάντα έχει τις ιδιαιτερότητές του, όπως είναι το ΠΑΟΚ. Ναι, δεν είναι εύκολο. Θυμάμαι τον εαυτό μου όταν είχα πάει να παίξω κάποιο παιχνίδι με τόσο κόσμο και τόσο κεφαλότητα. Δεν είναι εύκολο άμα δεν το έχει ζήσει έστω και μία φορά πριν από κοντά, να μπορείς να μπεις σε αυτά τα παιχνίδια και να τα αποδώσεις. Γιατί κυριολεκτικά, άμα στην αρχή τα πράγματα πάνε στραβά, μετά έχεις δεύτερες σκέψεις, δεν έχεις τόσο εύκολα αυτοπεποίθηση να πάρεις μια ευθύνη και να πάρεις ένα σούτ ή να κάνεις και μια ενέργεια παραπάνω. Δεν είναι εύκολα αυτά τα μάτς. Άμα δεν τα ζήσεις και δεν έχεις την προϋπηρεσία, έχοντας παίξει κάποια ντέρμπι σε γεμάτο γήπεδο, δεν είναι εύκολο. Μάλιστα. Εμείς ευχαριστούμε, Βλάτο, που ήσουν στο Λίμπερο. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα σας κόντρα στην Ατλέτικο. Να περάσετε τον γύρο, γιατί δεν είναι η United ομάδα που μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους, νομίζω. Δύσκολο. Η φετινή United, ένας Ρονάλντο, τι μπορεί να κάνει μόνος του. Καλή επιτυχία και σε εσάς φυσικά. Δεν ξέρω τι θα γίνουν, γιατί νομίζω ότι γίνονται και μεταγραφές τώρα το Γενουάριο, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει μεταγραφή. Που ελπίζω να πάει στη United ένας επιθετικός. Ποιος, αλλά... Το Χάλαντ εννοεί. Αν έρθει μπορεί να παίξει. Έχει παίξει με την Μπορούσια, νομίζω δεν μπορεί. Θα έρθει μια μέρα στο Λίμπερο, θα κάνουμε εκπομπή για τη Manchester United 2 ώρες. Καλά, με περάσετε. Και θέλω και έναν αμυντικό χαφ που να μην είναι ο Μακτόμινε και ο Φρέτ, να είναι ας πούμε ο Ντέκλαν Ράις. Ωραίος. Εδώ μιλάμε για διάβασμα τώρα. Ψαγμένος ρε φίλε, το. Μην το ψάχνεις. Σε λίγο θα μας πει. Παρακολουθώ απλά. Κοίτα, αν μας έλεγες ότι παίζεις και football manager, τότε κάτι λάθος έγινε με τη δουλειά. Έχω στο iPad, το έχω στο iPad κατεβασμένο. Α, μπράβο, μια χαρά. Βλάτο, ευχαριστούμε. Λοιπόν, παιδιά, να είμαστε γεροί όλοι. Καλά, εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Πάνω απ' όλα υγεία, με τις εποχές που ζούμε να είναι όλοι καλά, να είναι όλος ο κόσμος υγιής, να τελειώνει αυτό το μαρτύριο του κορονοϊού, αλήθεια, γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί και δεν μπορεί άλλο. Έτσι, καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους και εύχομαι ο καινούριος χρόνος να μας βρει χωρίς τον κορονοϊό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βλάτο. Δηλαδή, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.